των 8 ετών. Τρεις φορές στο γιο. Και έχουμε σήμερα κάτι τέτοιο. Γεροντά μου, τι κάνεις? Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Πώς είσαι? Η συνοδεία μου. Ο κύριος Μιλωνάκης, βουλευτής. Ο διευθυντής του κόμματος, ο κύριος Φανίδης. Ο κύριος Γραμμένος. Γραμματέας κοινωτικής ομάδας. Ως εκλεγμένος πρόεδρος στη Βουλή των Ελλήνων, χαιρετίζουμε την παρουσία σας στο Άγιον Όρος, το οποίο δεν ξεχάσατε ποτέ. Θα συμβάλλετε όσο μπορείτε από τις θέσεις σας, ώστε να κρατούνται οι αξίες, να κρατούνται οι παραδόσεις, να κρατούνται τα θέσμια. Συμφωνώ μαζί σας για τα όσα είπατε για την Ορθοδοξία. Περνάμε έναν Γολγοθά και σε επίπεδο Ορθοδοξίας και εθνικών θεμάτων. Είναι μεγάλη ανηφόρα. Θα περάσουμε χειρότερα από ό,τι φαίνεται. Δεν είμαστε έτοιμοι ως λαός υπό την έννοια ότι χάσαμε παραδόσεις, αξίες ή τι έθιμα. Πρέπει όμως να γίνει παράδειγμα η μονή σας για την Ελλάδα η οποία είναι καθυμαγμένη. Ήρθε ένας με κάποιους ανθρώπους μαζί και έφτιαξε αυτό το τεράστιο έργο. Αυτό σημαίνει με βάση τη μονή και τον γέροντα ηγούμενο, τον Άγιο ηγούμενο Εφραίμ, αν η Ελλάς βρει έναν ηγέτη, θα μπορεί να φτιάξει μια πατρίδα καλύτερα. Υπάρχουν Έλληνες και εμείς στην ελληνική λύση το πρεσβεύουμε αυτό, οι οποίοι υπέρ βωμών και αιστείων και υπέρ πατρίδος μπορούν να κάνουν πολλά. Φίλες και φίλοι, ήταν μία από τις 7 μονές που επισκεφτήκαμε στο Άγιον Όρος. Δεν ξέρω πόσοι επισκεφτήκατε το περιβόλι της Παναγιάς, το περιβόλι της Μεγαλοχαρής μας. Αλλά είναι μία συγκλονιστική εμπειρία. 43-44 φορές με αυτή που πήγα, ούτε θυμάμαι. Έχω χάσει πλέον και τον αριθμό οι επισκέψεις μου στο Άγιον Όρος. Όσοι μπορείτε, ειλικρινά το λέω, είναι δώρο Θεού να επισκεφτείτε το Άγιο Όρος. Είναι ότι σημαντικότερο για έναν χριστιανό ορθόδοξο να επισκεφτεί το περιβόλι της Παναγιάς. Ήταν η πρώτη μου φορά βέβαια που επισκεπτόμουν ως αρχηγός κόμματος το Άγιον Όρος, εκλεγμένος στη Βουλή. Μάλλον ήταν δεύτερη, αλλά ήταν επίσημη αυτή η επίσκεψη. Γιατί συνηθίζω κάθε χρόνο να πηγαίνω 2 ή 3 φορές στο Άγιον Όρος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ειλικρινά συστήνω σε πολλούς από εσάς που δεν είχατε την τύχη, την ευλογία, να επισκεφτείτε το Άγιο Όρος. Σας το λέω, είναι μια συγκλονιστική εμπειρία, πέρα από το κατανεκτικό, τη μυσταγωγία, τις προσευχές, και μόνο ότι περπατάς στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς, όπου αιώνες Ορθοδοξίας υπάρχουν εκεί, για μένα είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Είναι χρέος ζωής. Είναι ωραίο να πας στα Ιεροσόλυμα, ας πούμε. Σημαντικότατο, αλλά είναι μακριά για πολλούς. Αλλά το Άγιον Όρος δεν είναι μακριά. Και αυτή η μοναχή που βλέπετε εκεί
Γιατί πήγαν και στη Μονόπετρα και στη Λαύρα και στην Ιβύρων και στη Χιλανδαρίου και στην Ξενοφόντος. Πήγαμε σε πολλές μόνες σε 4 μέρες. Χαίρονται όταν πηγαίνουν εκεί κοσμικοί. Χαίρονται πραγματικά. Ακούνε, μιλάς, παίρνεις, προσλαμβάνεις. Αξίες και ιδανικά που λείπουν πλέον. Είναι μια πραγματικότητα. Πάμε στην ομίπεζη πραγματικότητα της χώρας. Είναι μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής μου, αυτή που διανύω και στο λέω δημοσίως. Είναι μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής μου, γιατί η απογοήτευση, η θλίψη και η πίκρα είναι έντονη. Ήμουν ο μοναδικός Έλληνας πολιτικός μετά το 1974 που στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μίλησε για την αξία των κοιτασμάτων της χώρας μας μέσα στη Βουλή. Ήμουν ο μοναδικός που το 7, 8, 9, 10, 11, 12, όσο βρισκόμουν δηλαδή εκεί στο Κοινοβούλιο, ούρλιαζα για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και έρχεται, φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία και μου γκρεμίζει, μου ισοπεδώνει ό,τι πραγματικά ήθελα να κάνω για τη χώρα μου. Μια αποκλειστική οικονομική ζώνη άξια λόγου. Ουσιαστικά, δώσ' μου τους χάρτες. Η ΑΟΣ που κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι εθνικό έγκλημα, είναι νέες πρέσπες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εγώ αυτό που πιστεύω για την Ελλάδα μου δεν το διακινδυνεύω και εκπτώσεις σε όσα έχω πει δεν κάνω. Δεν είναι ΑΟΣ αυτό που παρακάνουν, είναι ψευτο ΑΟΣ. Αφήνουν το Καστελόριζο απ' έξω για την Αίγυπτο. Αφήνουν τα διαπόντια νησιά, αφήνουν τις τροφάδες απ' έξω. Δεν άφησαν τίποτα μέσα. Όταν σας λέω τίποτα, τίποτα μα τίποτα. Και αυτό είναι το άσχημο. Αυτό είναι το απαράδεκτο. Ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, θα σας το πω ευθέως, γιατί ξεκινώ ανάποδα τη σημερινή μου αναφορά. Πάμε από την δεύτερη ενότητα και ό,τι προλάβουμε. Από αφεντικά της περιουσίας μας γίναμε δούλοι των Αιγυπτίων με τη συμφωνία του Δένδια και της Νέας Δημοκρατίας, που θέλουν να μου πούν ότι εγώ πρέπει να παραδώσω Ελλάδα μικρότερη από ό,τι παρέλαβε και ότι αυτό είναι υποχρέωσή μου. Να μην ξαναβγω ποτέ στη Βουλή. Να μην ξαναμπεί η ελληνική λύση στη Βουλή. Δεν θα υπογράψω ποτέ, το λέω ευθέως, έκπτωση και εκπτώσεις σε ό,τι πιστεύω. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Είναι εθνικό έγκλημα αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και θα σας το εξηγήσω. Γιατί από εδώ και στο εξής θα δεχτώ έναν πόλεμο βρώμικο, και είμαι βέβαιος γι' αυτό, από τη Νέα Δημοκρατία και το βρώμικο σύστημά της. Ακούστε λίγο. Χάρισαν στα διαπόντια νησιά δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου κυβικών. Εδώ. Με τη συμφωνία με την Ιταλία, γιατί και την Ιταλία δεν την ψηφίζω. Χάρισαν τις τροφάδες που είναι στη Ζάκυνθο, που είναι τεράστιο το κοίτασμα. Καθηγητής Ελελίδης, όχι Βελόπουλος. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα δικά σας τα λεφτά χάρισε η Νέα Δημοκρατία σε Ιταλία και Αίγυπτο. Αυτές είναι οι στροφάδες. Γεμάτο φυσικό αέριο η περιοχή και πετρέλαιο. Τι καημό είχαν οι Ιταλοί για να πάρουν τις στροφάδες, για πείτε μου εσείς. Το άλοθη τους ήταν η αλληλεία. Η δικαιολογία τους. Τα ιστορικά δικαιώματα στην αλληλεία. Αλλά η ουσία ήταν αυτή που βλέπετε εδώ. Να μπουν στροφάδες και να πάρουν φυσικό αέριο και κοίτασμα που δεν δικαιούνται. Το ίδιο και με τα διαπόντια νησιά. Όσοι βλέπετε το Βελόπουλο από το 7, 8, 9, πόσες φορές αναφέρθηκα στα διαπόντια νησιά, θυμάστε? Πόσες φορές? Και θα τα χαρίσω εγώ στην Ιταλία. Θα χαρίσω εγώ, όχι το έδαφος. Δεν σας μιλάω για το έδαφος τώρα των διαπόντιων νησιών. Σας μιλάω για τον πλούτο που έχει αυτή η περιοχή. Ούρλιαζα, φώναζα, έλεγα ΑΟΣ, πετρέλαια και με κοροϊδεύαν όλοι. Είναι ο δημοκράτες. Με τα τρόλ τους. Θα μου πούνε εμένα πόσο Έλληνες είναι αυτοί και πόσο δεν είμαι εγώ. Να παραδώσω την Ελλάδα μικρότερη. Για να κάνω το χατήρι του Μητσοτάκη, της Γερμανίας κυρίως και της Τουρκίας. Και λένε και ένα άλλο παραμύθι. Ότι στεναχωρέθηκαν οι Τούρκοι, λέει. Ακούστε τώρα πόσο ανόητοι έχουν γίνει οι Έλληνες μεσανοφάγοι, ρε παιδί μου. Στεναχωρέθηκαν οι Τούρκοι που κάναμε με την Αίγυπτο ΑΟΣ. Παραμύθια της Χαλιμάς. Υπάρχουν δηλώσεις Τσαβούσογλου που χοροπηδάει ο ίδιος. Που λέει ευτυχώς, γιατί έτσι σημαίνει το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ.
Αυτά δεν θα τα ακούσετε πουθενά. Πραγματικά πουθενά. Εκπτώσεις εγώ προσωπικά, αλλά και οι υπόλοιποι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης. Στην εθνική κυριαρχία της χώρας μου δεν θα κάνω ποτέ. Αν θέλουν να κάνουν ΑΟΣ, να κάνουν πραγματική ΑΟΣ. Να κάνουν πραγματική ΑΟΣ, όχι να μου χαρίζουν στην Αίγυπτο 400 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον Κονοφάγο, παρακαλώ. Κονοφάγος, το έζα κάνει ζέστη. Έξαλλος είμαι. Άνοιξε την εικόνα για να φτιάξει εδώ πέρα ο ειδικός. Εδώ την εικόνα, να βλέπω την εδώ. 400 δισεκατομμύρια ευρώ, όλο το άλλο το πρώτο που είχαμε βγάλει, που δώσαμε στους Αιγυπτίους. Αυτό ακριβώς. Τι λέει ο Κονοφάγος. Αυτό που βλέπετε, ακούστε λίγο, το ροζάκι που βλέπετε εκεί, είναι ελληνική περιουσία. Και η Νέα Δημοκρατία την παρέδωσε, από εκεί ανοίγει αυτό. Μπράβο. Την παρέδωσε στους Αιγυπτίους. Η αξία του κοιτάσματος είναι 400 δισεκατομμύρια ευρώ. 400 δις ευρώ το κοίτασμα στην περιοχή. Και χαρίζουμε εμείς στους Αιγυπτίους το 1/3 αυτού ποσού. Με ποιο δικαίωμα, το δικό μας ποσό. Τι κερδίσαμε, αμυντική συμφωνία. Θα πολεμήσουν μαζί μας εναντίον των Τούρκων. Και θα ψηφίσω αυτό το πράγμα. Και δεν τρέπεστε λίγο, είναι δημοκράτες. Οι ίδιοι με τους Ζέους έχετε γίνει, τους Σιριζέους. Τα ίδια λέγανε για τις πρέσπες και αυτοί. Και δεν τρέπεστε. Η Ελλάδα λοιπόν υπέγραψε μερική συμφωνία με την Αίγυπτο. Έδωσε μάλιστα μεγαλύτερη επίρρεια. Δεν ήταν 50-50. Ούτε καν 50-50. Αφήσαμε απ' έξω το Καστελόριζο. Γι' αυτό το Ούρους Ρέις κόβει βόλτες εκεί, το είπε ο Τσαβούσογλου. 10 Αυγούστου είπε το εξής. Χαιρόμαστε για τη συμφωνία Αιγύπτου-Ελλάδος, διότι μπορούμε με το Ούρους Ρέις να κάνουμε βόλτες στην περιοχή, δεν είναι δική τους. Αυτό είπε, το κρύψαν όλα τα κανάλια. Όλοι το κρύψανε, γιατί πρέπει να σας πείσουν εσάς ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό. Αλλά από την ιστορία πίσω κρύβονται Γερμανοί, Τούρκοι και Έλληνες πολιτικοί. Μας πηγαίνουν στη συνεκμετάλλευση κομμάτι-κομμάτι. Αφήσαμε λοιπόν το Καστελόριζο, διότι είναι κομμάτι που δεν έχει οριοθετηθεί ως ελληνική ΑΟΣ. Η Ελλάδα δεν οριοθέτησε ΑΟΣ εξ αρχής με την Κύπρο, ώστε να έχει την ιδανική για τα εθνικά συμφέροντα της κατάσταση. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Γιατί, δώσ' μου την εικόνα με την ΑΟΣ με την Κύπρο, την πρώτη που μου βγάλε στον αέρα. Γιατί αν κάναμε ΑΟΣ με την Κύπρο, αυτό θα είχαμε. Και δεν θα τολμούσε κανένας να μας ακουμπήσει. Ούτε οι Μογγόλοι, ούτε οι Αιγύπτιοι. ΑΟΣ με την Κύπρο και τέλος. Εδώ είμαι, αυτός είμαι, ΑΟΣ, ανακηρύσω, κάνω και ανακήρυξη και οριοθέτηση με την Κύπρο και τελείωσε. Α, δεν τολμούν το κάνουν αυτό, αλλά σαν τις μουσίτσες πηγαίνουν, κάνουν ΑΟΣ με μειωμένη επίρρεια με την Αίγυπτο. Τελικά η Ελλάδα δεν έδωσε, γιατί, να καταλάβετε, έδωσε ουσιαστικά το 9% της υφαλοκρηπίδασης στην Αίγυπτο. Και το έδωσε για ποιο λόγο, για να έχω το Καστελόριζο απ' έξω. Άντε να πω στα κομμάτια, ζητώ συγγνώμη, θα το πω τώρα τσιωμά. Να πω, διαφωνώ με αυτό, αλλά πω στα κομμάτια η Νέα Δημοκρατία έδωσε 9% παραπάνω στην Αίγυπτο για ένα λόγο. Ότι έκανε αμυντική συμφωνία με τους Αιγύπτιους, ότι αν επιτεθούν οι Τούρκοι θα κάνουμε κοινή επίθεση μαζί. Και δεύτερον, το Καστελόριζο μέσα. Και το Καστελόριζο απ' έξω και 9% παραπάνω στους Αιγυπτίους από τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ παίρνουν μερίδιο Αιγύπτιοι που δεν δικαιούνται. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο λόγος να εμποδίσουμε, λέει, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Μα θα μπορούσαμε να το τελειώσουμε. Κάνω ΑΟΣ με την Κύπρο. Εδώ και καιρό έπρεπε να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Και το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία πρόδωσαν την Ελλάδα. Όλοι τους. Δεν το καταλαβαίνετε. Και έρχονται τώρα και λένε, μα δεν μπορούμε τώρα, έχουμε δυσκολίες. Γιατί. Πείτε, κάναμε έγκλημα. Προδώσαμε τον Έλληνα, δεν κάναμε ΑΟΣ και τώρα τρέχουμε εμείς στις εξελίξεις. Πείτε και ένα συγγνώμη. Ένα συγγνώμη δεν έχω ακούσει μέχρι σήμερα από κανέναν τους. Από κανέναν τους. Θέλετε την άποψή μου. Έπρεπε πρώτα να έχουμε επεκτείνει σε 12 ναυτικά μίλια και να είχαμε οριοθετήσει με την Κύπρο την ΑΟΣ. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Αν κάναμε 12 ναυτικά μίλια, δείτε το γαλάζιο δεξιά, τώρα είναι στα 6. Παντού είναι τρίπιο το Αιγαίο, άσπρο. Εδώ μπορεί να κάνουν οι Τούρκοι μαγκές. Αν το κάναμε 12 όπως είναι δεξιά, το βλέπετε, 12 ναυτικά μίλια, τότε θα πνίγαμε την Τουρκία εκεί που τους αξίζει. Όχι στη Μικρά Ασία, στη Μογγολία, εκεί τους αξίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και βήμα-βήμα πρόδωσαν όλη την Ελλάδα και τώρα ζητάνε από την ελληνική λύση και από μένα προσωπικά να προδώσω τα πιστεύω μου. Και να ψηφίσω κάτι κουτσουρεμένο. Μια Ελλάδα με μειωμένη εθνική κυριαρχία. Αν λοιπόν κάναμε τα 12 μίλια και αν κάναμε και την άσπου από το 7 το έλεγα, παράλληλα θα συζητούσαμε με τους Αιγύπτιους, αλλά δεν τους είχαμε ανάγκη. Δεν θα τους χρειαζόμουν να καν. Και εκεί θα ήταν αυτή σε δύσκολη θέση ο Σίση και η παρέα του. Όχι εγώ που πήγα γονατιστό στα 4 και παρακάτω στους Αιγύπτιους. Τώρα κάναμε μερική οριοθέτηση σε καθεστώς ανάγκης, άρα υπογράψαμε μια συμφωνία ανάγκης, άρα κακή συμφωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν θέλετε να μάθετε πραγματικότητα, θα τη λέω συνεχώς για ατελειώνη ιστορία. Γιατί εγώ το θέμα αυτό και αυτό το θέμα αυτό έχω φτύσει αίμα. Έχω φτύσει αίμα κυριολεκτικά. Λιδωρία, ύβρι, ηρωνία, ξεκασμένο με έλεγαν. Με πετρελαιά με κορόιδευαν. Να ο τάδε ο, με τα πετρέλαια και με το φυσικό αέριο. Με υπουργοί, βρε. Υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία. Ο Χατζηδάκης, βρε. Ο άλλο ο Παπακοσταντίνου με το USB που έχασε με τη λίστα Λαγκάρτ. Και αθωώθηκε με απόφαση Γκέσσε και Λοροπούλου. Για να μην ξεχνιόμαστε το ΣΤΕ. Να ξέρουμε και ποιοι μα κυβερνάνε. Ποιο είναι το κακό με τη μειωμένη εμπειρία. Ξεκίνησε όλη η ιστορία από την συμφωνία με την Ιταλία. Σου το είχα πει και τότε. Έγκλημα με την Ιταλία. Τώρα έχουμε μειωμένη επίρρεια και μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Στην επόμενη συμφωνία τι μπορεί να έχουμε, στην εκμετάλλευση. Και εκεί θα υπογράψει η νέα ελληνική λύση πάλι. Τι λέτε μωρέ. Τι λέτε πια. Τι είναι η Ελλάδα. Ξέφραγο αμπέλι όπου ο καθένας μπορεί να παίρνει την κουστάρι. Και επειδή θέλω να είστε ενημερωμένοι για όσο σας λέω, γιατί είμαι έξαλλος. Είμαι συντετριμμένος και εκνευρισμένος, αλλά και στεναχωρημένος μαζί. Ένα όνειρο ζωής από το 7. Από το 1997 στο βιβλίο μου η Ελλάδα μοραγή έγραφα για πετρέλα, φυσικό αέριο και ΑΟΣ. Από το 97 παρακαλώ, όχι τώρα. Και θα μου κάνουν εμένα υποδείξεις, τα μοιράκια που μάθαν την ΑΟΣ ένα χρόνο τώρα. Που θέλουν να παραδώσουν την Ελλάδα με μειωμένη εθνική κυριαρχία και να υπογράψω εγώ. Όχι κύριοι, καταρχάς τις συμφωνίες αυτές παραβιάζουν κατάφορα το ελληνικό σύνταγμα. Θα δώσουμε λοιπόν μερικές απαντήσεις τώρα γιατί λέω 12 ναυτικά μίλια. Γιατί λέω 12 ναυτικά μίλια. Ποιο είναι λοιπόν το εύρος της χωρικής θάλασσας της Ελλάδος και πότε καθορίστηκε. Ερώτηση ρητορική. Απαντάω. 6 ναυτικά μίλια από τις ακτές όπως καθορίστηκε με τον αναγκαστικό νόμο 230 του 36 παρακαλώ. Του 1936 του Μεταξά. Γιατί και τότε ήταν 8 μίλια. Και φοβήθηκε ο Μεταξά πήγε στα 6 μετά. Ακούστε σας λέω του 36. Από το 36 δεν τόλμησε καμία ελληνική κυβέρνηση να επεκτείνει σε 12 ναυτικά μίλια και τον ενέργειο χώρο και τη θάλασσα. 10 να τον πηγαίναμε μαζί με τον ενέργειο χώρο. Δεν το κάναμε ποτέ. Ποιο είναι το εύρος λοιπόν της χωρικής θάλασσας της Τουρκίας στο Αιγαίο και πότε καθορίστηκε. Ένα-ένα τα βάζουμε κάτω. Είναι το ίδιο με της Ελλάδος από το 1964 με δικό τους νόμο. Το εύρος της χωρικής θάλασσας της Τουρκίας είναι το ίδιο σε όλες τις ακτές της. Όχι φίλες και φίλοι. Στον Εύξεινο Πόντο η Τουρκία έχει 12 ναυτικά μίλια. Εμάς δεν μας επιτρέπει να κάνουμε 12 ναυτικά μίλια. Μας απειλεί με κάσους μπέλι με πόλεμο. Και οι φοβικοί από το 36 όλοι οι κυβερνώντες, για να σας πω από το 64 και μετά για την ακρίβεια, όλοι αυτοί που κυβέρνησαν έκαναν μια προδοσία, ηθική αυτούργια σε προδοσία, όλες οι κυβερνήσεις. Πάμε λοιπόν στο νομικό καθεστώς της χωρικής θάλασσας, για να μάθετε τα αυτονόητα επιτέλους. Η χωρική θάλασσα περιλαμβάνει τη θαλάσσια περιοχή, το βυθό και το υπέδαφος. Αυτή είναι η χωρική θάλασσα. Θαλάσσια περιοχή, βυθός και υπέδαφος. 12 ναυτικά μίλια. Εξομοιούνται πλήρως με την κυριαρχία με το παράκτιο κράτος ασκεί στο εδαφός του. Δηλαδή, ό,τι ιδιοκτησία έχω στο εδαφός μου, έτσι έχω και στα 12 ναυτικά μίλια. Έχει πετρέλαιο στα 12, παίρνω. Γι' αυτό στο Θερμαϊκό Κόλπο και στην επανομή δεν τόλμησαν ποτέ να κάνουν γεωτρήσεις. Ενώ όλη η περιοχή είναι γεμάτα από πετρέλαιο. Γι' αυτό και δεν τόλμησαν ποτέ στη Σαμοθράκη, στη θέση Λαδόξερα, που είναι στο νησί, στη Βραχονησίδα επάνω, επιπλέει το πετρέλαιο, το βλέπουν οι ψαράδες, τη λένε Λαδόξερα. Γιατί λέει μια ξερή γη που βγάζει λάδι. Τι λάδι βγάζει, βρε. Δεν υπάρχει ούτε μια ελιά πάνω στη Βραχονησίδα. Αλλά βγάζει λάδι, λέει.
Λάδι εννοούν το πετρέλαιο που επιπλέει πάνω. Λαδόξερα. Δεν από και τη θέση μπάμπουρα στη Θάσο. Δεν τολμάμε να ξεμητήσουμε τα ξεναυτικά μίλια. Ποιο είναι λοιπόν το μέγιστο εύρος χωρικής θάλασσας και ποιες εξαιρέσεις θεσπίζονται σε αυτό? Γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις. Να, εδώ είναι η ζουράφα. Η λαδόξερα. Η ζουράφα είναι η λαδόξερα. Είναι απόσταση των 6 μιλίων από Σαμοθράκη ακριβώς. Ούτε στα 6 μίλια τολμά να παρακάνουν γεώτρηση. Η Δειλή. Και είναι γεμάτη η περιοχή από φυσικό αέρα και πετρέλαιο εκεί. Απλά ποιο ας τα πεις, θα έλεγα 7, 8, 9, 10 και τώρα οι προδότες μου φέρνουν συμφωνία εμένα, εθνικό έγκλημα και πρέπει να συνενέσω μαζί τους. Να γίνω εγκληματίας κι εγώ, δεν θα γίνω. Ούτε να αγιάσω δεν μπόρεσα 4 μέρες στο Άγιον Όρος. Μάθανε αυτά που γινόταν και γύρισα στο μυαλά μου. Και έλεγα θα γυρίσω πίσω στη ζούγκλα και γύρισα στη ζούγκλα πίσω. Λοιπόν φίλες και φίλοι, να ξεκαθαρίσουμε την πραγματικότητα. Πάμε στο 14, σε παρακαλώ. Πόσα κράτη έχουν καθορίσει πραγματικά τα 12 ναυτικά μίλια? Πόσα? 141 από τα 152 παράκτια κράτη έχουν καθορίσει το εύρος τους στα 12 ναυτικά μίλια. Τρία κράτη μόνο που δεν καθόρισαν είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Ιορδανία και η Ελλάδα. Οι μόνες χώρες που δεν κάναν 12 ναυτικά μίλια είναι η Ερζεγοβίνη, η Βοσνία, η Ιορδανία και η Ελλάδα, πρέπει να το καταλαβαίνετε. Και ψηφίζετε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτούς τους ανθρώπους τους ψηφίζετε και επιμένετε τους ψηφίζετε. Η Βοσνία, ρε, η Κουτσουλιά, ρε, συγγνώμη, αλλά έτσι είναι. Η Βοσνία, η Ιορδανία και η Ελλάδα δεν κάναν τα 12 ναυτικά μίλια. Και ψηφίζετε Κινάλ, ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Που εγώ από την πρώτη μέρα που αν κυβερνούσα θα έκανα ανακήρυξη ΑΟΣ. Από την πρώτη μέρα. Για να έχω δεδομένα κατοχυρωμένα όταν με σύρουν στη διαμάτευση κάποιοι ή με πόλεμο βυθίσω τους Τούρκους και πάω να συζητήσω ότι έχω δεδομένα. Τώρα πού πάω? Ούτε 12 μίλια έχω, ούτε ΑΟΣ έχω μερική επίρρεια να είχαμε να λέγαμε παγκόσμια πρωτοτυπία. Πού πηγαίνω, για πείτε μου εσείς. Να σου πω, πηγαίνετε στο χωριό μου, στον Αξό Γιαννητσών. Ε! Γυμνό στα γκούρια πάω. Εκεί πηγαίνουμε πλέον. Με βάρκα την ελπίδα στο άγνωστο μας πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο λοιπόν η Τουρκία αντιδρά στην επέκταση του εύρους χωρικής θάλασσας στα 12 ναυτικά μίλια? Επειδή στην περίπτωση της επεκτάσεως αυτής μεγάλο μέρος του Αιγαίου θα περιέλθει η πολιτική κυριαρχία. Θα γίνει όπως δεξιά. Αν μπορείς μόνο τη δεξιά εικόνα θέλω. Μπορείς, φτιάξ' το μου έτσι. Δηλαδή, πάμε στα 12 ναυτικά μίλια, δεξιά εικόνα, δηλαδή πνίγουμε την Τουρκία. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να περάσει τουρκικό πλοίο χωρίς έλεγχο, χωρίς διοψία από την Ελλάδα. Αυτός ήταν ο τρόμος των Τούρκων. Κερδίζουμε γεωοικονομικά, γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Τέλεια. Έτσι θα είναι η Ελλάδα. Γιατί λέω γεωοικονομικά και γεωστρατηγικά? Γιατί πέρα από το φυσικό αέριο που πλέον είναι δικό μας όλου του Αιγαίου, ελέγχουμε και το Αιγαίο. Και έτσι στραγγαλίζουμε, αν θέλετε, και την Τουρκία, αλλά στραγγαλίζουμε και Ρώσους. Στραγγαλίζουμε και Αμερικανούς. Γιατί δικό μας μαγαζί είναι, δικό μας τίμα. Επιπλέον η επιφάνεια της τυχόν ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας που θα απομείνουν για οριοθέτηση θα είναι ελάχιστη. Δεν υπάρχει, δείτε το εδώ. Στο Αιγαίο δεν υπάρχει ούτε ΑΟΣ, ούτε υφαλοκρηπίδα. Δικά μας είναι, 12 ναυτικά μίλια. Πάμε τώρα, γιατί έχω πει χίλιες φορές ότι πρέπει να βλέπουμε τον εχθρό μας. Για να μπορούμε να έχουμε άποψη. Να ξέρουμε τι ισχυρίζεται η Τουρκία. Και αν στέκουν αυτά που λέει. Ποια νομικά λοιπόν επιχειρήματα προκαταβάλει, προβάλλει η Τουρκία για να μην επεκτείνουμε τα 12 ναυτικά μίλια μας? Τα επιχειρήματά της είναι τα εξής. Σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες απαιτείται η συνένεση των παράκτιων κρατών. Η Τουρκία δεν δεσμεύεται από την UNCLOS επειδή δεν την έχει υπογράψει, λέει η Τουρκία. Η οριοθέτηση της χωρικής θάλασσας κρατών, η οποία επικαλείται, δεν γίνεται με βάση την αρχή της μέσης γραμμής. Πολύ ωραία. Αλλά με βάση της αρχής ευδικίας. Ξέρετε, είναι πολυσύνδετη η όρη, αλλά θέλω να καταλάβετε ότι χρησιμοποιεί νομικίστικα επιχειρήματα. Γιατί? Όλα αυτά που λέει είναι αβάσιμα. Η UNCLOS, η γνωστή συμφωνία, δεν περιλαμβάνει καμία ρύθμιση για συνένεση των παράκτιων κρατών αναφορικά με τον καθορισμό του εύρους της ΑΟΣ. Δηλαδή,
Λέει η Διεθνή Συνθήκη αυτό. Δεν υπάρχει μέσα καταγεγραμμένο ότι πρέπει να φωνάξω την Τουρκία αν θέλω να ανακηρύξω ΑΟΣ. Την ανακηρύσω. Είναι αδιάφορο λοιπόν αν η Τουρκία έχει υπογράψει ή όχι, επειδή αυτό εμπεριέχει εθιμικό δίκαιο. Το εθιμικό δίκαιο σου λέει είναι αυτή η συνθήκη, έτσι την υλοποίηση. Αυτό που να κάνει η Ελλάδα. Η Τουρκία που επικαλείται συμφωνία με παράκτιο κράτος, δηλαδή αυτήν, δεν έχει νομικό έρισμα. Λέει ψέματα. Η Ούγκλος υιοθέτησε αποκλειστικά τη μέθοδο της μέσης γραμμής για την οριοθέτηση τυχών επικαλυπτούμενων ζωνών χορηγής θάλασσας. Δηλαδή, αν υπάρχει επικάλυψη, πάμε στη μέση γραμμή. Δηλαδή, έχουμε 100 χιλιόμετρα, δεν μπορούμε να κάνουμε 200 μίλια, 50-50. Αυτό είναι η μέση γραμμή. Και αυτό είναι θεολόγημα. Δηλαδή, πρέπει να το δεχτείς ως χώρα εσύ ότι το αποδέχεσαι ότι πρέπει να γίνει. Ποια είναι η αντίδραση Τουρκίας στην περίπτωση που η επέκταση του Εύρους γίνει στα 12 ναυτικά μίλια, πώς θα αντιδράσει? Η επέκταση λοιπόν κατά την Τουρκία σημαίνει πόλεμο. Και επειδή κατά την Τουρκία σημαίνει πόλεμο, από το 1964, 36 παρακαλώ, όχι 64, 36, τα δικά μας τα ζαγάρια, τα φοβικά αυτά ζαγάρια, ζυγούρια όπως τα λένε, τα πρόβατα, τα κατσίκια, οι πολιτικοί σας αρχηγοί δεν έκαναν το παραμικρό. Και βρέθηκε ένας παλαβός, ένας τρελός στο 7 να φωνάζει για όλα αυτά μες στη Βουλή και να τον κοροϊδεύουν όλοι. Και σήμερα να κινδυνεύει με πόλεμο η Ελλάδα, γιατί έχετε περίπου 3-3 εκατομμύρια ευρώ αποθηκευμένα κάτω από το μαγικό έδαφος της χώρας μας, της Ιερής Ελλάδος. Αυτή είναι η αλήθεια. 3-3 εκατομμύρια ευρώ είναι αποθηκευμένα. Ενεργειακή αυτάρκεια 50 ετών στο κοίτασμα του Ηροδότη Καινοτίου της Κρήτης κατά τον κύριο Φόσκολο. 50 ετών για την Ευρώπη. Δηλαδή για 50 χρόνια μπορούν να παίρνουν φυσικό αέριο από εδώ οι Ευρωπαίοι και να ταΐζονται ενεργειακά όλες οι χώρες. Το λέει ο καθηγητής Φόσκολος, όχι ο Βελόπουλος. Αυτό εδώ βάλαμε συνενόχους και συμμετόχους στους Αιγύπτιους. Στη δική μας περιουσία, στη δική σας. Και θα υπογράψω εγώ 3 εκατομμύρια ευρώ υποθηκευμένα. Είμαστε με τα καλά μας. Είμαστε με τα καλά μας. Και το λέω για να το καταλάβουν ορισμένοι που θέλουν να καταλάβουν. Θα επιμένω μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Γιατί εμείς ως Ελληνική Λύση, φίλες και φίλοι, έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ψέματα. Πρόταση νόμου για την αποκλειστική οικονομική ζώνη εμείς καταθέσαμε ως Ελληνική Λύση. Υπάρχει και ο νόμος Μανιάτη που μιλάει για ανακήρυξη ΑΟΣ από το 11 και καμία κυβέρνηση από το 11 μέχρι σήμερα είναι συμμέτοχη στο έγκλημα όλοι τους. Και το Πασόκινάλ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την υλοποίησε. Οι άνθρωποι είναι προδότες. Το λέω ευθέως πλέον, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Το 19 δε τον Αύγουστο, όταν κορυφαίες εταιρείες πολυεθνικές ήρθαν στο Χατζηδάκι, εσχάτως τώρα επί Νέας Δημοκρατίας, και του είπαν να κάνουμε τα φιλέτα τα οικόπεδα νοτιώσης Κρήτης, θέλουν εταιρείες να μπουν στο παιχνίδι, ο Χατζηδάκης είπε όχι. Θα γίνει χαμός στη Βουλή. Θα τους κάνω, δεν με νοιάζει, δεν πάνε να βάλουν να με βρίζουν όλη μέρα τα κανάλια, έτσι και δεν βγάζουν. Έτσι κι αλλιώς τα δελτία τύπου που στέλνουμε τα πετάνε στα σκουπίδια όλοι τους. Δεν υπάρχει πουθενά ελληνική λύση. Και ευτυχώς υπάρχουμε εδώ δια της εκπομπής αυτής για να μπορούμε να τα λέμε. Δώσ' μου σε παρακαλώ το βίντεο 30. Δείτε λοιπόν 10 Αυγούστου του 20. Έτσι. Γιατί παλεύουμε εδώ και χρόνια. Δεν παλεύουμε τώρα. Για να το δούμε. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι καφές με ολίγη ζάχαρη. Δεν υπάρχει ΑΟΣ με μερική ζάχαρη. Ή υπάρχει ΑΟΣ ή δεν υπάρχει ΑΟΣ. Αυτά τα δωράκια που κάνετε στην Ιταλία και τα οποία δυστυχώς επεκτείνεται και στην Αίγυπτο είναι ίσως καταστροφικά για τις επόμενες εξελίξεις. Αν πιστεύετε ότι η περιορισμένη επίρρεια που απαιτεί η Αίγυπτος από την Ελλάδα, του Καστελορίζου, ακόμη και της Καρπάθου για να πάει δυτικότερα η ΑΟΣ, και αυτή η συμφωνία θα περάσει από την ελληνική λύση, κάνετε λάθος. Εάν κάναμε όμως, κύριε Λοβέρδο, ΑΟΣ με την Κύπρο, το επαναλαμβάνω, με την Κύπρο, και αφήστε περί ενώσεως της Κύπρου και πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αν η Ελλάς έκαμνε ΑΟΣ με την Κύπρο, δεν χρειαζόταν ούτε το Σίσι, ούτε τον Ερντογάν, ούτε κανέναν. Έκλεινε το θέμα των διεκδικήσεων, των επιθετικών διεκδικήσεων της Τουρκίας. Θα το πω απλά.
Οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ κλείσαν το θέμα των Βεσπών. Εσείς κλείνετε τα θέματα της ΑΟΣ. Αλλά τα κλείνετε λάθος, εγκληματικά, αλλά τι κάνετε, και θα είναι εθνικά εγκλήματα για το μέλλον. Μη διανοηθούμε και κάνουμε την παιχνίδια με την εκμετάλλευση, γιατί ακούω παγαλάκια από τη Νέα Δημοκρατία να λέγε στην εκμετάλλευση. Δεν, το πάγω είναι φορά, δεν έχει δικαίωμα κανείς εδώ μέσα να μοιράζει περιουσία που δεν του ανήκει. Δεν είναι δική σας η περιουσία των Ελλήνων, είναι των Ελλήνων. Δεν έχετε δικαίωμα ούτε να μιλάτε για την εκμετάλλευση. Το σπίτι σας δώστε το, όχι την περιουσία των Ελλήνων. Παδάκη, αν, γιατί χθες η Ελληνική Λύση κατέθεσε πρόταση νόμου για την αποκλειστική οικονομική ζώνη να γίνει νόμος του ελληνικού κράτους, την κατάθεσαμε χθες στη Βουλή. Εάν η Ελλάς είχε καταθέσει εδώ και χρόνια αποκλειστική οικονομική ζώνη και συντεταγμένες, δεν θα φτάναμε να μην είμαστε στο Βερολίνο. Θα είμαστε στο Βερολίνο υποχρεωτικά. Είναι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων κυβερνήσεων να μην καθορίσουν ΑΟΣ. 19 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, λήγουν οι 40 μέρες της αντίρρησης της Ελλάδος για να καταδείξει συντεταγμένες στον ΟΗΕ. Δεν απάντησε η Νέα Δημοκρατία ακόμη και τώρα. Επιστολή με συντεταγμένες δεν έχει στείλει στον ΟΗΕ. Γιατί? Αυτά που βλέπατε είναι μήνες πριν. Εγώ τα είχα προειδοποιήσει όταν μιλούσαμε για την Ιταλία ότι αυτό εμείς δεν πρόκειται να το ψηφίσουμε. Γιατί εμείς έχουμε άποψη για την εθνική κυριαρχία. Δεν είμαστε ο λίγον από πρέσπες και ο λίγον από ΑΟΣ. Εμείς λέμε όχι πρέσπες και ΑΟΣ ανακήρυξη για όπως ακριβώς λέει η Διεθνή Συνθήκη. Αυτό εδώ. Τα υπόλοιπα είναι μειωμένη εθνική κυριαρχία στην οποία δεν συμφωνούμε. Και δεν με ενδιαφέρει αν με ισοπεδώσουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως με ψέματα. Το έχω συνηθίσει πλέον. Έχω συνηθίσει να ακούω βρώμικες επιθέσεις από όλους τους. Από όλους τους. Ανίκιες. Ελεηνές, τρισάθλιες. Ανήθικες. Αλλά έμεινα όρθιος και θα παραμείνω όρθιος. Είτε ξαναμπω στη Βουλή, είτε ξαναμπω. Δεν με νοιάζει. Τη συνείδησή μου καθαρή θέλω. Όταν πηγαίνω στο Άγιο να ψάξω κεράκι και να προσευχηθώ στην Παναγιά, θέλω να ξέρω ότι έκανα το σωστό. Εγώ κολοτούμπας δεν θα γίνω. Δεν θα κάνω κολοτούμπας κατά πως βολεύει το σύστημα. Τελεία, παύλα, τέλος. Τρελός και τρελός, παλαβός και παλαβός. Αυτά που έλεγα από το 7 δεν θα τα γίνω σε κολοτούμπα τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όχι. Δώσ' μου σε παρακαλώ και το βίντεο 40 να το δούμε και αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικές και κρίσιμες στιγμές. Δείτε το. Αύριο το πρωί η Ελλάς να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της στα 12 ναυτικά μίλια. Αύριο το πρωί, σε όλες τις πτυχές της όμως. Όχι αλλά καρτιλέτα, Ιόνιο, Αιγαίο, Κρήτη, παντού. 12 ναυτικά μίλια. Και επιτόπου να ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Γιατί άλλο ανακήρυξη και άλλο ψέμα της Νέας Δημοκρατίας, της δημόσιας υπουργού σας. Λέει ότι η ανακήρυξη λέει, γίνεται σε διμερές επίπεδο. Ψέμα. Η οριοθέτηση γίνεται σε διμερές. Η ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα. Γι' αυτό σας λέω ότι το πολιτικές κάνετε. Αφήνουμε κερκόπορτα ανοιχτή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέει η Τουρκία? Ότι τα νησιά δεν έχουν ΑΟΣ. Τι υποδεχτήκαμε χθες εμείς? Ότι μερικά νησιά δεν έχουν ΑΟΣ. Η Αίγυπτος δεν θέλει το Καστελόριζο από μέσα. Ξέρετε γιατί? Το είπα εδώ. Το είπα εδώ πριν ένα χρόνο περίπου. Γιατί βγάζει φυσικό αέριο από το θάλασσα Ζόρ. Πού είναι το Ζόρ? Τριεθνές σημείο. Κύπρος, Ελλάδα, Αίγυπτος. Δεν θέλει. Δεν θέλω παραπάνω να δείτε. Εάν γυρίσουμε στο 11 και στο 8 και στο 9, άπειρα βίντεο. Τα ίδια ακριβώς έλεγα. Την δική σας περιουσία 3 τρισεκατομμύρια ευρώ είναι τα κοιτάσματα. 3 τρισεκατομμύρια ευρώ είναι η αξία των κοιτασμάτων. Να τρώτε με χρυσά κουτάλια όλοι σας. Και αυτή την περιουσία θέλει η Νέα Δημοκρατία να τη μοιράσει με την Αίγυπτο και την Τουρκία. Και εγώ πρέπει να υπογράψω αυτό το πράγμα. Για το λέει το σύστημα όλων των μέσων μαζικής ενημερώσεως. Ε όχι λοιπόν. Ε όχι ρε φίλοι. Ε όχι, μισός ξαναβγώ βουλευτής. Δεν με νοιάζει. Μην ξαναμπεί ποτέ η Ελληνική Λύση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σε αυτό το κοινοβούλιο που κόβει την Ελλάδα και την εθνική κυριαρχία και χειροκροτάει από κάτω βουλευτές. Αυτό το κοινοβούλιο δεν είναι άξιο των Ελληνών πολιτών. Ζητώ συγγνώμη που το λέω. Αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Και δεν πάνε να με βρίζουν. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουνε. Εμείς θα μείνουμε όρθιοι ως Ελληνική Λύση. Και επιμένω στο θα μείνουμε όρθιοι.
Θα δεχτούμε βρώμικο πόλεμο από εδώ και στο εξής. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Πάμε γρήγορα αμφιβολίες. Θέλω να δούμε το βίντεο 70. Είναι 3 χρόνια μετά που μπήκα στη Βουλή. Για να δούμε λοιπόν τι έλεγα και τότε παρακαλώ και τι λέγω τώρα για να υπογράψω εγώ την υποδοτική συμφωνία. Το εθνικό έγκλημα της μειωμένης επίρρειας. Δείτε το. Πάμε στην ουσία. Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ μου, διακατέχεται από ένα πανικό. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Από έναν πανικό. Και δυστυχώς ο πανικόβλητος είναι επικίνδυνος. Γιατί λέω πανικό? Γιατί έχει προβλήματα με το Ιράν, έχει προβλήματα με τη Συρία, έχει προβλήματα με το Ισραήλ, έχει προβλήματα με τη Ρωσία. Ακυρώθηκε η συμφωνία η εμπορική για το φυσικό αέριο, που σημαίνει ότι πρέπει κάπου να κάνει εξαγωγή του πανικού της. Και το σημείο που ψάχνει, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι το Καστελόριζο. Γιατί εκεί επιτυχάνει δύο πράγματα. Πρώτον, διοχετεύει την εκτόνωση στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, γιατί αλλού δεν μπορεί να κάνει μαγκές. Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, με ένα λεπτό. Μαγκές δεν μπορεί να κάνει στο Ισραήλ. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτό που κάνει η Τουρκία, κύριε Υπουργέ μου, και είμαι σίγουρος το ξέρετε κι εσείς, γιατί το χειρίζεστε το θέμα, προσπαθεί πιέζοντας να δημιουργήσει φόβο στην Ελλάδα. 40 χρόνια φοβόμαστε. Στη θέση Μπάμπορα δεν μπορούμε να κάνουμε εξόριξη, στο Καστελούς δεν πάμε, στα Ήμαι δεν μπορούμε να πάμε. Αν συνεχίσουμε τη λογική, κύριε Λαμπρινή, των διαβημάτων, γιατί αυτή είναι η λογική της Ελλάδος, κύριε Υπουργέ μου, συνεχή διαβήματα τα οποία διαφορεί η Τουρκία, θα παγιώσουμε μια αμφισβήτηση της Τουρκίας. Θα μου πείτε ποια είναι η λύση? Η λύση είναι απλή. Διότι θα οδηγηθούμε σε ακύρωση του νομίμου δικαιώματος της Ελλάδος να ορίσει ΑΟΣ στο Καστελόριζο. Αύριο το πρωί εσείς, ο Πρωθυπουργός, θα ορίσουν ΑΟΣ με την Κύπρο. Και για μένα η προσπάθεια να καλλιεργηθεί το φόβο της Τουρκίας πρέπει να σταματήσει. Και εδώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γιατί σας διαβάζω. Η Τουρκία, πέρα από ότι έχει άδικο, έτσι, και είναι σε πανικό, έχει πρόβλημα, είναι στριμωγμένη η χώρα αυτή. Και εγώ προσπαθώ και κούρω κόδωνα κινδύνου ότι θα βγάλει το στρίμωγμα αυτό στο Καστελόριζο. Και... Τα έλεγα. Πείτε μου, δεν τα έλεγα. Το 11 είναι αυτό. Να σας βγάλω και βίντεο το 7, το 8, το 9, θέλετε. Τα έλεγα, φίλες και φίλοι. Τα έλεγα. Νέα Δημοκρατία είχαμε τότε. Ούρλιαζα. Κοινάλ είχαμε. Τα έλεγα. Το ίδιο πράγμα. Να κηρύξει τα ΟΣ, έλεγα. Και μου βγαίνουν εμένα τα μοιράκια σήμερα που μου φέρουν την Ελλάδα πρωτετελεσμένων γεγονότων. Γιατί δεν έκανε σύσκεψη πολιτικών αρχηγών ο Πρωθυπουργός για να συμφωνήσουμε όλοι μαζί για Ιταλία και Αίγυπτο? Γιατί ήξερε ότι δεν πρόκειται να περάσει αυτό το πράγμα. Ήξερε ότι η προδοσία δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί οι μεν πρέσπες, οι δε ΑΟΣ. Αυτή είναι η αλήθεια. Από και πέρα ψηφίστε όποιο θέλετε. Δεν με νοιάζει, εγώ τη συνείδησή μου την έχω καθαρή. Ουγγαρίδα συντυπιούσε οι Έλληνες. Κάντε ό,τι θέλετε. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Πείτε ό,τι θέλετε, εγώ αυτό πράγμα που έφερε η Νέα Δημοκρατία δεν το υπέραψα. Τέλος. Εγώ δεν παραδίδω Ελλάδα μικρότερη. Τέλος. Η ελληνική λύση δεν παραδίδει Ελλάδα μικρότερη. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Αγωνιζόμουν στην Βουλή 5 χρόνια για αυτό το θέμα. Τα έλεγα και πήγαινε βουλευτής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πιέσεις ασκούνται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πιέσεις ασκούνται για να ψηφίσουμε. Αλλά δεν θα ψηφίσουμε. Ούτε αυτό, ούτε της Ιταλίας, ούτε συνεκμετάλλευση με την Τουρκία. Δεν θα ψηφίσουμε. Βλέπετε, ο Γερμανός είδε τον κύριο Τσίπρα. Είδε ο Γερμανός τον Τσίπρα. Είδε και τον Μητσοτάκη. Ήξερε τα πει από την ελληνική λίστα πάρει αν έλεγε Ελλάδα μιλήσουμε. Καταλάβετε το. Πάμε για προδοσία. Πάμε για συνεκμετάλλευση. 3 δισεκατομμύρια ευρώ δικά σας που μπορεί να φάει το παιδί σας που έφυγε στο εξωτερικό. Τα Ελληνόπουλα για δουλειά, για να δουλεύουν για 1.000 ευρώ το μήνα γιατί δεν έχουν δουλειά στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να ταΐζουμε όλη την οικογένεια την ελληνική. Όλους τους Έλληνες, συνταξιούχους, μισθωτούς, δασκάλους, εμποριακούς, αστυνομικούς, στρατιωτικούς, όλους θα τους ταΐσουμε. Αλλά εμείς θα ταΐσουμε τον Τούρκο, θα ταΐσουμε τον Αιγύπτιο, θα ταΐσουμε την Ιταλία και τη Γερμανία. Και οι Έλληνες πεινασμένοι. Αυτό η ελληνική λύση δεν το θέλει. Στην 20, τηλεφωνήστε τώρα. Φίλες και φίλοι, έχω πει χίλιες φορές, το ξαναλέω, η Ιταλία, η ηγεσία της, εδώ και αιώνες είναι ανθεληνική χώρα. Μπορεί να είμαστε ούνε ράτσα ούνε φάτσα από την Νάπολη και κάτω, γιατί είναι γενετικά Έλληνες οι περισσότεροι. 70 ελληνικές αρχές πόλεις υπάρχουν εκεί. Έχω επισκεφτεί μεγάλη Ιταλία, μεγάλη Ελλάδα 2 φορές. Αλλά η Ελλάς είναι ό,τι χειρότερο για την Ιταλία. Επί αιώνες. Να θυμηθώ τους Βενετούς, τους Γενουάτες. Τι να θυμηθώ, ρε παιδιά, τις αυροφορίες. Τι να θυμηθώ, Πάπα και ιστορίες. 40. Τι να θυμηθώ. Μας παράτησαν στη Μικρά Ασία το 23.
στην Κιλικία κτλ. Εμείς φταίμε γι' αυτό. Εμείς δεν κάναμε ποτέ σοβαρό γεωπολιτισμό. Υπάρχουν στη Μεγάλη Ελλάδα Έλληνες που ζητάνε βοήθεια να μάθουν ελληνικά γιατί μιλάνε τα γκρεκάνικα και κανένα παλιό Υπουργείο Παιδείας δεν ασχολήθηκε ποτέ. Ήμουν ο πρώτος που πήγα εκεί, θυμάμαι πιτσιρίκος, 23-24 χρονών, μαζί με δύο φορτηγά βιβλία και τα παραδώσαμε εκεί. Και βοήθεια και φέραμε παιδιά από εκεί σε κατασκηνώσεις στην Καλκιδική. Από την τσέπη μου τα πληρώναγε τότε. Από την τσέπη μας. Αλλά είπαμε, πατριώτες είναι όλοι. Όχι, δεν είναι όλοι πατριώτες. Δείτε λοιπόν ένα βίντεο που με συγκλώνησε, το βίντεο 140. Στην Σικελία, τι λένε οι Σικελοί. Για να το δούμε. Και αν δεν κάνω, είναι από τον Κρότονα αυτή. Εκεί που θα πάει και η Ολκαντουρία από ό,τι μαθαίνω. Κροτονιάτες, αρχαία ελληνική απικία. Είμαστε η Μεγάλη Ελλάδα. Αυτούς θα τους έπαιρνα όλους εδώ στην Ελλάδα. Όλους. Όλους. Γιατί είναι περισσότερο Έλληνες και από μένα. Σας το λέω για να το καταλάβετε. Γιατί επισκέφτηκα την περιοχή. Είναι Ελληνάρες. Το λένε και κλαίνε. Όπως και οι Βορειπηρώτες. Όπως και οι Έλληνες Σκοπίων. Και οι Έλληνες της Βουλγαρίας. Τους παρατήσαμε όλους. Αυτή την ηγεσία έχετε. Επί δεκαετίες τα ίδια λέω. Αλλά ποιος ακούει. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω Πασόκ, ζήτω ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο κοιμισμένη χώρα είμαστε. Γεωπολιτισμό ποτέ δεν ασκήσαμε σοβαρό. Παρέμβαση και επιρροή πολιτισμική σε λαούς, έθνη, μειονότητες που έχουν ελληνική επιρροή και ελληνική καταγωγή. Εδώ αφήσαμε τους χριστιανούς, τους ελληνοορθόδοξους στη Μέση Ανατολή και τους φάζουν τζιχαντιστές και δεν μιλάμε. Τι να πω. Τι να πω, μωρέ! Τι να σας πω πια! Γρήγορα, προστέκω, τηλεφώνησε τώρα. Δώσ' μου το χάρτη της ΑΟΣ, Ηρόδοτος. Εκεί που λέγαμε για το Ηρόδοτο. Ο Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση να δώσει 75% από το περιεχόμενο της λεκάνης του Ηρόδοτου αξίας 400 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν θα το κάνει ποτέ, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η κατάντια σας, αυτή είναι η εικόνα, αυτό κάνατε με την ψηφτο ΑΟΣ που κάνατε με την Αίγυπτο και αυτό λέγεται εθνικό έγκλημα ίσον προδοσία. Μετά τις πρέσπες πάμε στην ΑΟΣ. Να τους χαίρεστε και οι ΣΥΡΙΖΕΙ και οι Νεοδημοκράτες. Να τους χαίρεστε. Εγώ δεν υπογράφω. Δοσύλλογος και δεν ξέρω τι άλλο, δεν θα γίνω ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος, αυτό εδώ είναι η περιουσία του ελληνικού λαού. Το δώσα στην Αίγυπτο. Εγώ δεν το δίνω. Να είστε καλά. Προστέκω, τηλεφώνησε τώρα. Δώσ' μου το χάρτη της ΑΟΣ, Ηρόδοτος. Εκεί που λέγαμε για το Ηρόδοτο. Ο Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση να δώσει 75% από το περιεχόμενο της λεκάνης του Ηρόδοτου αξίας 400 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν θα το κάνει ποτέ, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η κατάντια σας, αυτή είναι η εικόνα, αυτό κάνατε με την ψηφτο ΑΟΣ που κάνατε με την Αίγυπτο και αυτό λέγεται εθνικό έγκλημα ίσον προδοσία. Μετά τις πρέσπες πάμε στην ΑΟΣ. Να τους χαίρεστε και οι ΣΥΡΙΖΕΙ και οι Νεοδημοκράτες. Να τους χαίρεστε. Εγώ δεν υπογράφω. Δοσύλλογος και δεν ξέρω τι άλλο, δεν θα γίνω ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος, αυτό εδώ είναι η περιουσία του ελληνικού λαού. Το δώσα στην Αίγυπτο. Εγώ δεν το δίνω. Να είστε καλά.